Ψωνάρα μου, όμορφη. Μιλάει για ψώνιο ή άλλη. Ψωνάρα μου, όμορφη. Έχεις σιώσει μαλλίνο στο αμάξι. Πρώτο σιώσει γιατί είναι χάλια. Και μιλάς για ψώνιο, γαλάντα. Παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, ισχύει ότι φωνάζω πάρα πολύ τελικά. Αγάπη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, κανονικά σήμερα. Γιατί έχω μια μανία με το μικρόφωνο να πηγαίνει συνέχεια και το χέρι μου. Λοιπόν, κανονικά σήμερα η μέρα προοριζόταν για να κατεβάσουμε το δέντρο. Σήμερα είναι Παρασκευή 29 πρώτου. Έχει πολύ ήλιο να πω εγώ. Ναι, έχει καλά. Μην ξεγελιέστε, έκανε απίστευτο κρύο. Κάνει κρύο, αλλά έχει ήλιο. Αλλά έχει πάρα πολύ ήλιο. Είναι αυτό που λέμε ήλιος με δόντια. Ναι. Α, οκ. Okay. Έβγαλε τα δόντια του. Ναι. Και τα νύχια του, ξέρω εγώ. Σήμερα το βίντεο που θα γινόταν σήμερα, ήταν το βλογκάκι χαλαρό σπίτι να μαγειρεύαμε, να κάναμε καμιά δημιουργία εκεί πέρα, να μαζεύαμε το δέντρο. Αλλά δεν το σκεφτήκαμε καλά, γιατί προέκυψε κάτι άλλο. Κάτι πολύ δυνατό, εγώ θα πω. Κάτι πολύ ωραίο, πολύ δυνατό. Δεν θα σας το πω ακόμα. Λοιπόν. Δεν θα σας το πω ακόμα, έλα, πες το τώρα. Δεν θα σας το πω ακόμα, πες γιατί. Πάμε. Και άμα μας το κατεμοιάσουνε. Τι λες. Όχι, λοιπόν, ακούστε. Πάμε μοτοκίνηση να φτιάξουμε μία. Θα το φτιάξουμε το χομπιτάκο. Δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε να φτιάξουμε το χομπιτάκο. Ο χομπιτάκος πάει σε δεύτερη μοίρα. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, έχει ως εξής. Κοιτάμε για μηχανάκι να πάρουμε κάτι μεσαίου μεγέθους για εμού. Ναι, κυρίες και κύριοι, εμού! Μηχανάκι εμού, λοιπόν, για το βουνό. Ξέρω, είμαι κατενθουσιασμένη. Συγγνώμη. Ναι. Θα προσθέσω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της ζωής μου, αλλά τα λάθη είναι για τους ανθρώπους. Πρέπει να γίνονται λάθη, παιδιά, για να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Ωραία. Εγώ θα πω ότι δεν είναι λάθος, είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί ανέκαθεν έλεγα στον Γιώργο ότι θέλω να πάμε στο βουνό. Ο Γιώργος το έζησε και πέρασε τέλεια. Εγώ ζήλευα, γιατί δεν έκανα, γιατί είχε βρέξει και θα ήταν δύσκολα για μένα. Και υπάρχει μια πιθανότητα πολύ μεγάλη, 99,9 έχει πει ο Θοδωρής, έχει πει ότι θα γίνει την Κυριακή. Ότι θα πάμε βουνό. Και αν όλα πάνε καλά και το μηχανάκι που έχουμε δει και έχουμε μιλήσει ήδη με τον άνθρωπο είναι καλό, θα το πάρουμε και την Κυριακή θα έχουμε βίντεο από το βουνό. Όπου θα έχει και εσύ δικό σου μηχανάκι. Από το Θοδωρή. Όχι. Θα έχω βαρικό μηχανάκι. Θα έχει το Θοδωρή και μετά εγώ το δικό μου. Απλά η Ανούλα, παιδιά, δεν μπορούσε να πάρει δίχρονο, όπως καταλαβαίνετε. Καλά, είναι απότομα, είναι ψηλά. Δεν μπορούσε να πάρει ψηλό μηχανάκι. Οπότε τη πήραμε ένα. Θα τη πάρουμε, μάλλον, αν όλα πάνε καλά, ένα πιο μικρομεσαίου μεγέθους. Ναι. Δηλαδή είναι σαν παπίστο ύψος. Ναι. Αλλά είναι ντούρο. Ναι. Και είναι πάρα πολύ όμορφο να προσθέσω. Ναι. Εδώ πέρα. Θα το και, δείτε. Και εννοείται ότι αν με το καλό το πάρουμε, θα το φτιάξουμε, θα το βάψουμε. Ό,τι μπορούμε να το βάλουμε πάνω, θα το βάλουμε. Θα είναι τρομερό, πιστεύω. Καταρχάς, η πρώτη λέξη που μου είπε η Ανούλα είναι. Να σου πω, μόλις το πάρουμε, πάμε να βάλουμε αυτοκόλλητα. Μου λέει να το κάνουμε ολορός. Ναι, μα δεν πρέπει να γίνει. Παιδιά, πιστεύω ότι αν πάνε όλα καλά και το πάρουμε, μακάρι. Θα γίνει σειρά στο κανάλι, να ξέρετε. Πιστεύω θα απογειώσει λίγο το κανάλι σου αυτό. Πιστεύω θα γουστάρουν κιόλας, γιατί τους αρέσει. Γι' αυτό θα απογειώσει. Οπότε θα το ζήσουμε όλοι. Νομίζω από εξοπλισμό, από το πώς θα το φτιάξουμε γύρω-γύρω. Πώς θα το ονομάσουμε. Ακούστε το όνομα, πόσο basic είσαι ρε. Γιατί. Μα είναι δυνατόν να ονομάσεις το μηχανάκι σου Τίμο. Μου άρεσε ο χαρακτήρας του LOL. Ναι, δεν έχω πολύ φαντασία. Οπότε θα χρειαστώ και τη βοήθειά σας. Όχι Τίμο. Δεν το έκλεισα. Δεν έκλεισα τίποτα. Εγώ δεν ακούσα και τα παιδιά να μου πούνε τι πιστεύουν. Αντιγόνη, εγώ είπα. Αλλά το δικό σου είναι ακόμα χειρότερο. Αντιγόνη, ωραίο. Ναι, όχι. Μηχανή. Κακό. Τέρμα το μπλα. Πολύ μπλα. Λοιπόν, πάμε μοτοκίνηση και μετά πάμε προς. Οροπό. Έχουμε μιλήσει ήδη με τον άνθρωπο, μας περιμένει, μας ήξερε κιόλας ο γιος του. Ο μικρός που το είχε, φαντάζομαι, μηχανάκι. Μικρό ήταν. Οπότε να σας περιγράψω μόνο ένα πράγμα. Εγώ να σας περιγράψω ότι είμαστε παντού. Πέρα από αυτό, έχω να πω ότι ο Γιώργος πώς με περιέγραψε. Λέει, είναι για την κοπέλα μου. Είναι κοντή, ναι. Είναι κοντή και χρειαζόμαστε ένα πιο χαμηλό μηχανάκι. Είναι κοντή. Έτσι. Είπε χύμα, με έδωσε. Στον κύριο αυτό με έδωσε. Είμαι κοντή. Οπότε ναι, αυτό. Και είσαι χαρούμενη. Είμαι εκθασιασμένη. Είσαι ενθουσιασμένη. Πάρα πολύ. Πολύ χαίρομαι. Δεν το έχετε καταλάβει. Είναι το δώρο του Αγίου Βαλεντίνου και αυτού και το επόμενο. Ακούτε τι μου λέει. Και το μισό του μεθεπόμενο. Α, 2,5 χρόνια καλύπτεσαι. Για το Αγίου Βαλεντίνου. Για το Αγίου Βαλεντίνου. Και ένα γενέθλιο. Όχι, τα γενέθλια δεν τα πιάνει. Έλα το. Γενέθλια δεν πιάνει. Όχι. Δεν είναι φθηνό, ξέρει. Το ξέρω. Ένα γενέθλιο το πιάνει. Μου πιάσανε το Αγίου Βαλεντίνου. Οπότε δεν σου περνά δώρο το Αγίου Βαλεντίνου. Τι εννοεί. Λοιπόν, παιδιά, τα πούμε το δρόμο. Εννοείται ότι θα σταματήσουμε να πάρουμε καφέ. Θα κάνουμε στάση για καφεδάκι και για πραγματάκια να τσιμπήσουμε στο δρόμο. Θα είναι ωραίο, δεν είναι ταξιδάκι. Ναι. Μικρό, βέβαια, αλλά ταξιδάκι. Μικρό, μισή ώρα. Α, να πω εγώ επίσης ότι
το μηχανάκι θα το βάλουμε πίσω, θα κατεβάσουμε τα καθίσματα και θα το βάλουμε πίσω με ανοιχτό παρπαγκάζ. Εννοείται. Τι ανοιχτό, καλά, θα κλείνει. Δεν κλείνει. Μου το είπε ο άνθρωπος, λέει δεν κλείνει. Με ανοιχτό παρπαγκάζ θα το δέσουμε, μου λέει. Και να πω εγώ φοβάμαι. Ότι οι Κυριακές μας ίσως αλλάξουν. Θα δείξει. Καταφύγουμε εδώ. Θα δείξει. Τα λέμε στη συνέχεια. Bye. Παιδιά, είμαστε ακόμα στο αμάξι. Βλέπετε να έχει νυχτώσει έξω. Μας τύχαν κάποια θεματάκια. Κάποια πράγματα που μας κράτησαν πίσω. Πολύ πίσω. 4,5 ώρες πίσω, για να καταλάβετε. Τόσο πολύ πίσω. Μήπως να ανοίξουμε λίγο το φως αυτό εδώ. Θα το ανοίξω, ναι. Έτσι, νυχτώσαμε. Ναι, λίγο καλύτερα. Πολύ καλύτερα θα έλεγα. Φωτιά. Παιδιά, φωτιά. Λοιπόν, ναι που λέτε, θα τα φορτώσουμε όλα σε ποιον? Στον Θοδωρή. Ξεκάθαρα. Κλασικά, πολύ αγαπημένα, στον Θοδωρή, διότι μας λέει, είμαι στη μοτοκίνηση, θα με έστελνε για μια δουλειά να πήγαινα στην άλλη μοτοκίνηση, η οποία θα μου παίρνει 20 λεπτά στο σύνολο. Και μου λέει, σε 5 λεπτά είμαι μοτοκίνηση, μου λέει, πάνω χαλάνδρε, περίμενε με. Έρχεται. Εμείς πίναμε το καφεδάκι μας και τρώγαμε, προετοιμασμένοι για να φύγουμε, μετά για οροπό. Ναι. Έρχεται όντως σε 5 λεπτά, αλλά ο χρόνος που καθυστέρησε μέσα στη μοτοκίνηση για να μου δώσει τα πράγματα ήταν, παιδιά, 3 ώρες. Και όπως βλέπετε, εμείς ξεκινήσαμε ωρεξάτη, χαρούμενοι, με ήλιο, με το καφεδάκι. Εγώ είμαι ακόμα ωρεξάτος, να πω. Περίμενε, ήμασταν για ύπνο στη μοτοκίνηση. Αν είχε και τον καναπέ, θα είχαμε κοιμηθεί. Δεν είχα πάρει ένα, ναι. Ξεκάθαρα είχαμε κοιμηθεί. Αλλά ναι, λοιπόν, τώρα έχουμε ξεκινήσει, είμαστε στον δρόμο. Η όρεξη είναι στα ύψη. Δηλαδή, ξαναείδαμε τις φωτογραφίες για να θυμηθούμε το σκοπό μας. Ναι, σωστά. Πάμε οροπό, ταξιδάκι. Χαλαρά, έχει κίνηση άπειρη. Έχει κίνηση τώρα στη Εθνική Οδό, τώρα που θα φύγουμε λίγο πιο πέρα δεν θα έχει τόση, να ξέρεις. Μακάρι, να φτάσουμε πιο γρήγορα. Αυτό, ναι. Να φτάσουμε πιο γρήγορα, ανυπομονώ. Ανυπομονώ, βέβαια δεν ξέρω τι πλάνα ακριβώς θα σας δείξω από το μηχανάκι, γιατί. Μπορεί να το πάμε κάπου να έχει φώτα, ρε παιδί μου. Μπορεί να το πάμε κάπου έξω από κάνα μαγαζί να το τραβήξουμε. Ξέρω εγώ, ναι, θα βγάλουμε φακό. Ή στο καράζ. Ή το συνεχίζω και αύριο το βίντεο, δεν ξέρω. Μπορεί αυτή η μέρα έχει πάει τελείως διαφορετικά από ό,τι περιμέναμε μέχρι τώρα. Ναι. Οπότε αυτά, παιδιά, τα ξαναλέμε όταν φτάσουμε οροπό με το καλό για να σας δείξω το πολυπόθητο μηχανάκι. Είσαι χαρούμενη καθόλου. Δεν φαίνεται. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Είμαι ή δεν είμαι, γράψτε από κάτω τώρα, πηγαίνετε. Γράψτε. Λοιπόν, παιδιά, είναι η επόμενη μέρα. Έχουμε πάρει το μηχανάκι. Το έχουμε πει από το μηχανάκι. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε πάρει το μηχανάκι. Ήρθαμε μοτοκίνηση να πάρουμε εξοπλισμό. Θα το δείτε σε άλλο βίντεο, βέβαια αυτό. Ναι, εντάξει, αναλυτικό. Γεια σου, Τζέισον. Πάει έτσι. Πάει έτσι. Πάει σιγά-σιγά. Λοιπόν, και εδώ θα κλείσουμε αυτό το ωραίο βίντεο. Περιμένω προτάσεις για όνομα. Λοιπόν, θα σας βάλω τώρα κλιπάκι ωραίο με το μηχανάκι. Περιμένω να μου γράψετε προτάσεις για χρώμα, όνομα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τι μπορούμε να το κάνουμε. Θέλω τις προτάσεις σας να μου πείτε αν γουστάρετε, γιατί ξεκινάει καινούρια σειράρα. Η σειρά θα λέγεται εκπαιδεύοντας το εντούρο μου. Ελπίζω να είστε πεισμένοι, γιατί εγώ είμαι full. Και εδώ θα σας χαιρετήσω εγώ. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι από βουνό. Τα φιλιά μου.